Καλημέρα, Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020, είναι το πρωινό μας vlog, το οποίο όπως βλέπετε είναι οδηγητικό λόγω των πολλών δραστηριοτήτων που έχουμε σήμερα στο πρόγραμμα. Λοιπόν, είναι ένα θεωρητικό vlog που το έχετε ζητήσει σε ένα από τα σχόλια, νομίζω ήταν κάτω από το live εκείνο στο οποίο μιλήσαμε για το περιστατικό στην Καλυθέα. Το γνωστό περιστατικό μου έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και το Πανκύπριο με την επίθεση με βιτριόλη στην 34χρονη κοπέλα, και είχατε γράψει στα σχόλια ότι θα θέλατε να κάναμε ένα θεωρητικό vlog για τον φθόνο μεταξύ γυναικών. Προτού μιλήσουμε για το φθόνο, νομίζω είναι καλή ιδέα να ξεκαθαρίσουμε τη διαφορά μεταξύ ζήλιας και φθόνου. Σας υπενθυμίζω ότι στο κανάλι υπάρχει playlist με τον τίτλο «Για την ζήλια», όπου εκεί υπάρχουν όλες οι εκπομπές και τα vlogs και τα βίντεο στο οποίο αναφέρονται στο θέμα ζήλια. Τι σημαίνει ζήλια και τι σημαίνει φθόνος? Η ζήλια είναι εκείνο το συναίσθημα, το έντονο, το οποίο γεννάται μέσα μας όταν θέλουμε κάτι δικό μας. Για παράδειγμα, είμαι ερωτευμένος με έναν άνθρωπο, αυτός ο άνθρωπος δέχεται πολιορκία από κάποιον άλλον και ζηλεύω, νιώθω ζήλο, κινητοποιούμε ώστε αυτόν τον άνθρωπο να τον κρατήσω εγώ. Ή βλέπω κάτι που μου αρέσει που έχει κάνει κάποιος άλλος και ζηλεύω, νιώθω ζήλο ώστε να κάνω κι εγώ το ίδιο πράγμα, να πετύχω κι εγώ κάτι παρόμοιο, γιατί κινητοποιούμε θετικά από μια πράξη που βλέπω ότι κάνει ο άλλος ή από ένα απόκτημα που έχει ο άλλος ή οτιδήποτε. Η ζήλια μπορεί να είναι και θετικό συναίσθημα, δεν είναι απαραίτητα αρνητικό συναίσθημα. Φυσικά πολλές φορές μιλάμε για ζήλια σε υπερθετικό βαθμό ή για παρανοϊκή ζήλια, που εκεί πάμε σε άλλα μονοπάτια της ψυχοπαθολογίας. Στην καθημερινότητα όμως η ζήλια είναι φυσιολογικό φαινόμενο και ιδιαίτερα φυσιολογικό ανάμεσα στα μικρά παιδιά. Το πρώτο κρούσμα ζήλιας που βιώνουν όλοι μα όλοι οι άνθρωποι είναι όταν είναι μικροί και γεννηθεί νέο αδερφάκι στην οικογένεια τους, ή η φροντίδα των γονέων τους ή η έγνοια και η προστασία των γονέων τους πάει προς κάποιον άλλον και όχι προς το ίδιο το παιδί. Η ζήλια είναι πολύ φυσιολογική στα παιδιά, στα βρέφη, στα νήπια, είναι φυσιολογική στα κατοικίδια. Όσοι έχετε κατοικίδια θα δείτε τα σκυλάκια σας, τα κατάκια σας ζηλεύουν. Όταν έρθει ένα νέο κατοικίδιο στο σπίτι της ζηλεύει, θα το δείτε αυτό και βασανίζονται τα καημένα. Και δεν είναι απαραίτητα κακό πράγμα. Είπαμε, εκτός από την παρανοϊκή ζήλια και τη ζήλια στον υπερθετικό βαθμό. Ο φθόνος από την άλλη είναι ένα ξεκάθαρα αρνητικό συναίσθημα. Είναι ένα τοξικό συναίσθημα, είναι ένα πολύ άσχημο, κακό συναίσθημα. Ο φθόνος είναι όταν θέλουμε να χαλάσουμε κάτι που έχει ο άλλος. Δηλαδή, βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει επιτύχει κάτι στη ζωή του, φθονώ, ζηλεύω με την κακή έννοια δηλαδή, φθονώ αυτόν τον άνθρωπο για αυτό που έχει επιτύχει. Δεν ζηλεύω με την καλή έννοια ώστε να προσπαθήσω να επιτύχω κι εγώ κάτι παρόμοιο, δεν κινητοποιούμε θετικά, αλλά κινητοποιούμε αρνητικά, ούτως ώστε να καταστρέψω εκείνον τον άνθρωπο και να καταστρέψω ότι έχει πετύχει. Και κάντε τον παραλληλισμό με το περιστατικό στην Καλυθέα, που δεν γνωρίζουμε τις ακριβείς συνθήκες, όμως γνωρίζουμε σίγουρα ότι ένα ή δύο πρόσωπα κατάστρεψαν, αν μη τι άλλο, την εμφάνιση και την αρτημέλεια της κοπέλας που δέχθηκε την επίθεση. Ο φθόνος μεταξύ των γυναικών είναι συχνό φαινόμενο, δυστυχώς. Και η ζήλια είναι συχνό φαινόμενο, αλλά είπαμε τη ζήλια, εγώ τη ζήλια δεν τη φοβάμαι. Δεν τη θεωρώ κακό πράγμα τη ζήλια, δεν το θεωρώ κακό κάποιος να προσπαθήσει να με αντιγράψει για παράδειγμα, ή δεν θεωρώ κακό κάποιος να δει τι ρούχα φοράω και να πάει να αγοράσει τα ίδια. Αντιθέτως, το θεωρώ ότι είναι μια θετική κινητοποίηση, ότι κάνει κάτι κάποιος άνθρωπος που μας αρέσει και πάμε και το κάνουμε κι εμείς και κάνουμε όλοι πράγματα που μας αρέσουν. Έτσι το βλέπω τη ζήλια. Ο φθόνος όμως είναι πολύ άσχημο συναίσθημα, γιατί δεν θες να μοιάσεις τον άλλο. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς να μοιάσεις τον άλλο ή νομίζεις ότι δεν μπορείς να μοιάσεις τον άλλο, γιατί πιστεύω ότι όλοι μας μπορούμε να εξελιχθούμε και όλοι μας μπορούμε να γίνουμε καλύτερες εκδοχές του εαυτού μας και δεν υπάρχει και λόγος να μοιάζουμε ακριβώς ο ένας με τον άλλον. Το να κινητοποιούμαστε θετικά και να υιοθετούμε μια
πρακτική που υιοθετεί ένας φίλος μας, ένας άνθρωπος που γνωρίζουμε και θαυμάζουμε, δεν είναι κακό πράγμα. Το να θέλουμε να γίνουμε ακριβώς το ίδιο και να αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορούμε να γίνουμε ακριβώς το ίδιο. Και από κακία να πηγαίνουμε να καταστρέψουμε αυτό που είναι ο άλλος, να προσπαθούμε να καταστρέψουμε τον άλλο, να προσπαθούμε να καταστρέψουμε τα επιτεύγματα του άλλου ανθρώπου, αυτό είναι φθόνος. Και ο φθόνος είναι ένα πολύ αρνητικό συναίσθημα. Πώς καταλαβαίνουμε το φθόνο? Πώς μπορούμε να αντιληφθούμε ότι κάποιος μας φθονεί ή κάποια μας φθονεί? Μίλησατε για φθόνο μεταξύ γυναικών, αλλά εγώ το παίρνω σε ένα ουδέτερο, gender neutral πεδίο, γιατί θεωρώ ότι μπορεί να συμβεί και μεταξύ όλων των ανθρώπων φθόνος. Δεν είναι απαραίτητα μόνο μεταξύ γυναικών, αν και συμβαίνει συχνά μεταξύ γυναικών. Πώς καταλαβαίνω πως κάποιος με φθονεί? Το νιώθω, το διαισθάνομαι. Νιώθω ότι αυτός ο άνθρωπος με κοιτάει με ένα βλέμμα κακό. Νιώθω ότι μου λέει πράγματα ή κάνει πράγματα τα οποία με κάνουν να νιώθω άσχημα. Νιώθω την τοξική επίδραση που έχει ο φθόνος πάνω μου. Δεν σας έχει τύχει να βρίσκεστε με κάποιους ανθρώπους που ενώ φαινομενικά να μην σας πουν κάτι άσχημο, να μην κάνουν κάτι άσχημο, να φεύγετε από εκεί και να νιώθετε ένα βάρος, να νιώθετε ένα κενό μέσα σας ή έναν απροσδιόριστο φόβο? Ο φθόνος προκαλεί φόβο στο θύμα του, γιατί και καλά κάνει και προκαλεί φόβο ο φθόνος στο θύμα του, επειδή ακριβώς είναι επικίνδυνος για την ψυχική και σωματική ερτημέλεια του ανθρώπου ο φθόνος. Είναι επικίνδυνο να μας φθονεί κάποιος, είναι επικίνδυνο να έχουμε στο περιβάλλον μας ανθρώπους που μας φθονούν. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε το φθόνο. Έχετε δει το χθεσινό βραδινό vlog με τον Χάρη τον Βασιλιάδη που μιλούσαμε γενικά για τους αδιάγνωστους και οι φθονεροί άνθρωποι είναι και αυτοί οι αδιάγνωστοι. Δηλαδή, ο φθόνος είναι ένα από τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που έχουν τις σοβαρές διαταραχές του β' πλέγματος, στις οποίες αναφερθήκαμε χθες. Είπαμε, δεν διαγνώσκουμε κανένα, απλώς βλέπουμε συμπτώματα και περιγράφουμε χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε το φθόνο, δεν μπορούμε να αλλάξουμε έναν άνθρωπο μας φθονεί και να τον κάνουμε να μας αγαπάει. Ο φθόνος, όπως και η βλακεία, είναι αίτητη και γενικώς η κακία είναι αίτητη, με την έννοια του ότι αν προσπαθείς τον κακό άνθρωπο να τον κάνεις καλό, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να βάλεις τον εαυτό σου κίνδυνο. Γιατί, όπως είπαμε και χθες με τον Χάρη, αν δεν προσπαθείς ο καθένας για τον εαυτό του συνειδητά και έχοντας ένα καλό κίνητρο ότι κάνω αυτό το πράγμα για το δικό μου εαυτό, για τη δική μου ψυχή, για τη δουλειά που έχω να κάνω για μένα, δεν θα μπορέσει να αλλάξει. Όταν αναγνωρίζουμε και εντοπίζουμε φθόνο σε ανθρώπους που μας περιβάλλουν, προσπαθούμε να προστατευτούμε από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν τσακωνόμαστε μαζί τους, δεν κάνουμε πολλά-πολλά, κόβουμε σχέσεις. Πάμε cold turkey που λένε οι Ιγγλέζοι, οι Αμερικάνοι. Δηλαδή κόβουμε σχέσεις μια και καλή, μια και κάτω, πάμε και κάτω, βρίσκουμε μια αφορμή, οι φθονεροί άνθρωποι δίνουν πολλές αφορμές, παίρνουμε μια από αυτές τις αφορμές που δίνουν και λέμε, δεν μπορώ να συνεχίσω να έχω σχέση μαζί σου, δεν μπορώ να συνεχίσω να έχω φιλία μαζί σου, δεν μπορώ να συνεχίσω να έχω συνεργασία μαζί σου για αυτό που έχει γίνει. Εμένουμε στη θέση μας, επιμένουμε στο ότι δεν θέλουμε να ξαναρχίσει οποιαδήποτε επαφή και προσπαθούμε να μην μπούμε σε διαμάχη με αυτούς τους ανθρώπους, του στυλ να του πούμε, είπες το ένα και κάνεις το άλλο και κάνεις το παράλληλο. Δηλαδή, we do not elaborate. Elaborate στα αγγλικά σημαίνει να μιλήσεις με πολλά λόγια και να εμβαθύνεις αυτό που συνέβηκε. Ας μας πούν ιδιότροπους, ας μας πούν υπερευαίσθητους, ας μας πούν ότι θέλουν, ότι είμαστε προβληματικοί που κόβουμε σχέσεις με τους ανθρώπους εύκολα και ότι χαλάμε μια σχέση από τη μια μέρα στον άλλο, από τη μια μέρα στην άλλη, ας μας πούν έτσι. Από τη στιγμή που νιώθουμε ότι κινδυνεύει η πολύτιμη ψυχή μας, κόβουμε τα σκοινιά, κόβουμε τη σύνδεση με ανθρώπους που λειτουργούν τοξικά και βγάζουν φθόνο. Μπορεί και κάποιοι άλλοι να μας πούν, κάποιοι άνθρωποι από το περιβάλλον μας που μας αγαπούν πραγματικά, όπως οι γονείς μας, αν έχουμε υγιείς σχέσεις με τους γονείς μας και είναι η αλληλεπίδραση με αυτούς θετική, μπορεί να μας εντοπίσουν για να μας πούν, κοίταξε αυτή η παρέα που κάνεις ή πρόσεξε αυτό το συνεργάτη σου ή δες λίγο καλύτερα αυτό το πρόσωπο που είναι στη ζωή σου, μην τυχόν και σε φθονεί, γιατί κάτι τέτοια vibes πιάνω, κάποιες τέτοιες δονήσεις πιάνω. Δηλαδή πολλές φορές εμείς οι ίδιοι όταν είμαστε μέσα σε μια σχέση, είτε είναι φιλία, είτε είναι συνεργασία, είτε οτιδήποτε είδους σχέση είναι, δυσκολευόμαστε να δούμε κάποια συμπτώματα, κάποια σημάδια, τα οποία όποιος είναι εκτός της σχέσης μπορεί πολύ πιο εύκολα να τα δει. Καταλάβατε τι εννοώ? Δηλαδή, ένας τρίτος, ένας που δεν είναι μέσα στη σχέση, μπορεί να δει, για παράδειγμα, ότι μια φίλη φθονεί την άλλη, ή ότι ο ένας σύντροφος φθονεί τον άλλον, ή ότι υπάρχουν αρνητικά συναισθήματα, ανησυχητικά και επικίνδυνα. Και ο φθόνος είναι ένα πολύ ανησυχητικό και πολύ επικίνδυνο αρνητικό συναίσθημα.
Δεν είμαστε οι ψυχολόγοι αυτών που μας φθονούν, ακόμη και αν είμαστε ψυχολόγοι εμείς ήδη. Και όταν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει στο περιβάλλον μας άνθρωπος που μας φθονεί και έτσι κινδυνεύει η ψυχική και η σωματική μας ακεραιότητα, κόβουμε σχέσεις. Χωρίς να σημαίνει ότι με αυτό που είπα τώρα, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επαναθυματοποιώ το θύμα της επίθεσης στην Καλυθέα, δεν γνωρίζουμε τα γεγονότα εκείνης της επίθεσης. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ ούτε και θέλω να τα μάθω. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει το κομμάτι το τι έγινε και ποιος και τι και πού. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να προσέχουμε, να διώχνουμε από τη ζωή μας ενωρίς τους ανθρώπους αυτούς και να είμαστε λίγο, καλύτερα να είμαστε λίγο καχύποπτοι παρά να είμαστε εντελώς αφελείς. Και να πιστεύουμε ότι αν κάποιος λέει πως μας αγαπάει, όντως μας αγαπάει. Και να πιστεύουμε ότι αν κάποιος λέει ότι μας εκτιμάει, ότι όντως μας εκτιμάει. Και να μην εμπιστευόμαστε τον gut instinct μας, τη διέστησή μας, η οποία, ακούστε, τη μιλάει και ξέρει ποιος μας κάνει κακό. Και μην υποτιμάτε τη βλακεία. Μην υποτιμάτε τη βλακεία. Μην υποτιμάτε την κακία. Προστατεύστε αντιθέτως τον εαυτό σας από αυτές. Αυτά για σήμερα. Καλή μέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και για όσους έχετε συναισθήματα φοβισμένα, έχει δημιουργηθεί φοβία για την επίθεση αυτή στην Καλυθέα, θέλω να σας πω ότι είναι φυσιολογικό αν έχεις φοβίες γενικότερα και άγχος γενικότερα, κάτι τέτοιο να σε αναστατώσει, είναι πολύ φυσιολογικό. Όμως δεν είναι φαινόμενο που συμβαίνει συχνά και ελπίζουμε ότι δεν θα συμβεί συχνά. Και πιστεύω ότι και η κοινωνική κατακραυγή που έχει γίνει σε όλο το έθνος θα παίξει ρόλο ώστε να το σκεφτεί δεκαπλά και εικοσαπλά κάποιος και εκατονταπλά κάποιος να κάνει τέτοιο πράγμα. Και ελπίζω και η νομοθεσία να γίνει πιο αυστηρή, να αυστηροποιηθεί. Από την άλλη, όσοι έχουμε θέματα με φοβίες γενικότερα και αυτό το περιστατικό έχει ξεκινήσει τις φοβίες μας, καλά κάνουμε να μιλήσουμε με τον ψυχίατρο μας ή με τον ψυχολόγο μας για να εντατικοποιήσουμε τη θεραπεία μας και το ξεπεράσουμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σας αγαπώ.